Καλημερίζω τον Αντιπρόεδρο της ΕΑΣΥ, τον κύριο Μύρον Χιλετζάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Αντιπρόεδρε, θα σας ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι εργαλείο για τη ζωντάνια της Υπαίθρου έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και σας ρωτάω. Γιατί πριν από δύο μέρες είπατε ότι πρώτον κατεβαίνει με άδεια χέρια ο Υπουργός. Ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την κοινή αγροτική πολιτική, πως οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής της χώρας αναφορικά με το κλίμα, με την παραγωγή, με τα προβλήματα δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Ότι υπήρξαν αδικίες από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο οι οποίες δεν έχουν διορθωθεί και γι' αυτό εκφράσατε την επιφυλακτικότητά σας για το πώς πραγματικά είναι βασικό εργαλείο για τη ζωντάνια της Υπαίθρου η κοινή αγροτική πολιτική και όταν μάλιστα δεν υπήρξε εκείνη η διαβούλευση που έπρεπε απλά σας είπαν ότι ξέρετε εμείς πετύχαμε σε μια συμφωνία στο Λουξεμβούργο να προχωρήσουμε και σε επενδύσεις και ενισχύσεις ύψους 19,3 δις για τον μετασχηματισμό του πρωτογενή τομέα αλλά χωρίς περαιτέρω πράγματα. Εκ των υστέρων κάποια ενημέρωση υπάρχει. Τι λέτε λοιπόν σήμερα? Κυρία Δουλγεράκη, ο αγώνας που δεν δίδεται αυτός είναι ο χαμένος. Εμείς σαν Κρήτη, αν φορείς του αγροτικού κόσμου, είτε είναι συνδικαλιστικό όργανο είτε συνεταιριστικό, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι στη νέα προγραμματική περίοδο και να φτιαχτεί σωστά. Η Κρήτη είναι μια αδικημένη περιφέρεια και μια αδικημένη όσο αφορά τον προηγούμενο σχεδιασμό, το 2015-2019, δηλαδή την προηγούμενη προγραμματική περίοδο που η χώρα μας χωρίστηκε σε τρεις περιφέρειες. Η μία περιφέρεια ήταν η Δεντρώδης, η άλλη ήταν τα Ψυχανθή, τα Σιτηρά και η τρίτη ήταν η Βοσκοτοπική περιφέρεια. Όσο αφορά τη Δεντρώδης Καλλιέργειας, ήταν αυτή η περιφέρεια, έτσι είχε ονομαστεί τότε, ήταν η περιφέρεια που είχε χάσει τα περισσότερα χρήματα. 50 με 55% έχουν δει μείωση οι ελαιοκαλλιεργητές, οι αμπελουργοί, όσους αφορά η λέξη που λέγεται Δεντρώδης περιφέρεια, χάσανε 50 με 55% από τις ενισχύσεις τους. Αν δηλαδή ένας παραγωγός δει το βιβλιάριο το τραπεζικό του το 2015 και το ξαναδεί και το 2020, θα δει μια τεράστια μείωση της τάξης του 50 με 55%. Είναι αδικημένη και στη νέα προγραμματική περίοδο? Αυτή η αδικία, κυρία Ντουλγεράκη, πρέπει να διορθωθεί στη νέα προγραμματική περίοδο. Η κάθε περιφέρεια έχει τη δικιά της ιδιαιτερότητα. Έχουμε 13 περιφέρειες σε όλη τη χώρα που δεν μπορούμε να παντρέψουμε το χτινοτρόφο της Υπήρου με το χτινοτρόφο του Μηλοποτάμου. Δεν μπορούμε να παντρέψουμε τον ελαιοκαλλιεργητή της Πελοποννήσου με τον ελαιοκαλλιεργητή της Βιάνου και δεν μπορούμε να παντρέψουμε τον καλλιεργητή επιτραπεζίου σταφυλίων ή νοσταφύλων της Κορίνθου με τον καλλιεργητή των Αρχανών, παράδειγμα που είναι το χωριό. Χρειάζεται ένας σχεδιασμός. Χρειάζονται περιστατωμένες προτάσεις. Αυτές οι προτάσεις υπάρχουν. Εδώ είναι αν τελικά θέλει να τις υιοθετήσει ο κύριος Λιβανός και όλο το επιτελείο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και να πάμε παρακάτω. Ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει σχεδιασμός Κρήτης. Η κάθε περιφέρεια πρέπει να έχει το δικό της σχεδιασμό. Τα 7 εκατομμύρια τουρίστες που παρελάσαν από το νησί μας το 2019 πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε και να τα βάλουμε μέσα στο κομμάτι των συνδεδεμένων ενισχύσεων όσο αφορά την προγραμματική περίοδο 22-28. Και τι θέλω να πω. Είναι μια πρόταση που αυτή την πρόταση έπρεπε να την έχει στην κορυφή της ατζέντας ο κύριος Λιβανός όταν κατέβαινε στην Κρήτη. Τουρισμός, πρωτογενής τομέας, από το χώμα στο πυρούνι. Τι σημαίνει αυτό? Μένει συνδεδεμένη ενίσχυση. Τι είναι συνδεδεμένη ενίσχυση? Παράγεις ένα προϊόν και σου δίνω τα χρήματα βάσει της παραγωγής. Αυτό υφίσταται σε κάποια προϊόντα όπως είναι η κορυδιακή σταφίδα, όπως είναι οι ελιές καλαμών, όπως είναι τα πορτοκάλια, όπως είναι το γάλα. Συνδεδεμένη όμως ενίσχυση κάτω από σωστά κριτήρια. Όχι συνδεδεμένη ενίσχυση με εμπορικά κριτήρια. Τι σημαίνουν τα σωστά κριτήρια? Τουρισμός, η βαριά μας βιομηχανία.
7 εκατομμύρια τουρίστες παρελάσανε από την Κρήτη το 19. Αγροτικά εξαιρετικά προϊόντα του νησιού, και θα μιλάω μόνο για την Κρήτη τώρα, γιατί μας ενδιαφέρει η Κρήτη μας. Αγροτικά εξαιρετικά προϊόντα του νησιού. Τι θέλουν τα ξενοδοχεία? Θέλουν τα ξενοδοχεία να βάζουν στη σαλάτα αβοκάντο, να παράξουμε αβοκάντο. Θέλουν τα ξενοδοχεία μας ένα φρούτο που παράγεται στην Κρήτη να παραχθεί. Ευτυχώς, λέω κυρία Δουλγεράκη, στην Κρήτη μας, αυτό το μικροκλίμα, τα 5.000 μικροκλίματα που υπάρχουν στο νησί, που καλλιεργούμε από μπανάνες μέχρι και κάστανα, μπανάνες στην Άρβη και κάστανα στα Χανιά, μπορούμε να καλλιεργήσουμε ό,τι πραγματικά μας ζητήσουν. Συγγνώμη, αυτό δεν έχει γίνει ακόμα? Αυτό το πάντρεμα δεν έχει γίνει ακόμα. Μα τι λέτε, στάσου κύριε Μυρωναχιλετζάκη, γιατί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Γιάννης Οικονόμου, είπε ή υπογράμμισε τη σχέση πρωτογενούς τομέα και τουρισμού, και τα ξέρετε όλα αυτά, ως βασικών πυλώνων οικονομίας, αναφέροντας αυτό που αποτελεί στόχο για πολλές χώρες και για πολλές περιοχές της πατρίδας μας. Η Κρήτη το έχει καταφέρει. Υπάρχει μια σχέση αλληλεύθετη μεταξύ αγροτικής παραγωγής και τουρισμού. Άλλο νησί βλέπει, άλλο φωτογραφίζει, με βάση αυτά που λέτε. Μπορεί να πάρει στοιχεία από την Ελστάτ ποια είναι τα παραγόμενα προϊόντα που καταναλώνει ο τουρισμός και πόσες ποσότητες ανά το νησί. Θέλετε να πάμε στο λάδι που είναι η βαρχίδα μας? 70.000 τόνους. Η εστίαση του τουρισμού δεν καταναλώνει ούτε 10.000 τόνους. Ούτε 10.000 τόνους. Ξέρετε γιατί δεν το καταναλώνει? Γιατί και ο ξενοδόχος δεν είναι ότι δεν θέλει να βάλει το ελαιόλαδο, γιατί στο σπίτι του ελαιόλαδο τρώει στη σαλάτα του. Δεν είναι ότι δεν το γνωρίζει και δεν θέλει να το βάλει, γιατί και ο ίδιος παράγει ελαιόλαδο. Δεν μπορεί να το βάλει γιατί είναι ακριβό. Με τα πακέτα, τα τουριστικά πακέτα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλο το νησί, και ειδικά με τους βρασιολάτες, τους all inclusive κτλ., δεν μπορούν να βάλουν με το λάδι που είναι σήμερα στο 3,20 λάδι, δεν μπορεί να μπει. Ούτε και στο 2,5 ευρώ μπορεί να μπει μέσα στα ξενοδοχεία. Τι λέμε εμείς, κυρία Δουλγεράκη? Δώσε μια τιμή ασφαλείας της τάξης στο 2 ευρώ. 2 ευρώ είναι μια πάρα πολύ χαμηλή τιμή που δεν συμφέρει να μαζεύει το λάδι σαν παραγωγός. Δώσ' το όμως 2 ευρώ στον ξενοδόχο να μπορεί να το βάλει. Επιδότησε τον ξενοδόχο εφόσον παίρνει παραγωγικό τιμολόγιο και με φορολογικά κίνητρα, αλλά και κίνητρα μέσα από την ΚΑΠ. Γιατί και η ΚΑΠ δεν είναι μόνο για τους αγρότες. Η ΚΑΠ είναι και για σχέδια του δεύτερου πυλώνα που τα εκμεταλλεύονται οι ξενοδόχοι σειρά ετών τώρα. Αναπτυξιακά κτλ. Και πάμε στο άλλο. Παραγωγός. Το έδωσε 2 ευρώ. Το έδωσε στο 2 ευρώ. Ωραία. Το πούλησε στην εστίαση του τουρισμού. Την εστίαση του τουρισμού. Αποδεικνύεται, ναι, από τα αξιόγραφα, τα παραστατικά, τα φορολογικά. Πολύ ωραία. Πάρε τώρα μία επιδότηση να φτάσει στο 3 ευρώ, στο 3,20, στο 3,40, αναλόγως οι ποσότητες κτλ. Για να μπορείς εσύ να έχεις μια αξιοπρεπέστατη τιμή και να μπορείς να καλλιεργήσεις. Αν αυτό το πράγμα δεν γίνει με οικονομοτεχνικά κριτήρια, το πάντρεμα ως αφόρουμ και να κάνουμε όσες προσπάθειες και να κάνουμε όλοι μας, όσο και να συρρυκνώσουμε εμείς τις τιμές, όσο και να θέλουν οι ξενοδόχοι να βάλουν που θέλουν πραγματικά να βάλουν κριτικά προϊόντα στα ξενοδοχεία τους, δυστυχώς με τις τιμές που υπάρχουν στο ξενοδοχειακό φόρο, στο κομμάτι του ανταγωνισμού, δεν μπορούν οι άνθρωποι να τα βάλουν. Επομένως χρειάζεται πάντρεμα. Ήρθε η ώρα τα λεφτά της νέας προγραμματικής περίοδου 22-28 να πιάσουν τόπο. Να πιάσουν τόπο στο κομμάτι που λέγεται παραγωγή. Όταν παράγεις και δίνεις προστιθέμενη αξία στο προϊόν σου μέσα από μηχανισμό πώλησης του τόπου σου, όπως είναι η εστίαση, τότε είσαι ένας πρεσβευτής των προϊόντων σου. Και πώς γίνεται αυτό? Ως εξής. Όταν η κυρία Δουλγεράκη, η Γαλλίδα, κατέβει και κάνει διακοπές στην Κρήτη και το 90% των προϊόντων που θα δει στον πάγκο του ξενοδοχείου, στην κουζίνα του ξενοδοχείου, στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, αποτελείται από κριτικά προϊόντα και τις μείνουν σωστές γεύσεις, σωστά χαρακτηριστικά γαστρονομικά, τότε θα το αναζητήσει στη χώρα της. Μετά από λίγα χρόνια, κυρία Δουλγεράκη, στο τέλος της προγραμματικής περίοδου, δεν θα φτάνουν τα προϊόντα μας να καλύψουμε τις ανάγκες. Σήμερα τα πετάμε στις χωματερές, είναι στα αζήτητα, το χρυσό που λέγεται λάδι
έφυγε σε εξευτελιστική τιμή τη χρονιά που πέρασε, τη τιμή του 2,60, καταλαβαίνετε ότι αυτά θα φύγουν. Η ασφάλεια που θα έχει ο παραγωγός θα τη μεταδώσει και σε άλλους, θα γυρίσουν άνθρωποι στη γη, υπάρχει μηχανισμός και μπορούμε να πάμε παρακάτω. Σε αυτές τις οικονομοτεχνικές μελέτες είναι που έχει χαθεί το όλο πράγμα της συνεργασίας μέχρι στιγμής και δεν έχει προχωρήσει. Όλο έχει να κάνει με το οικονομικό κομμάτι, κυρία Δουλγεράκη. Οι τιμές που πουλάνε τα πακέτα τους, οι ξενοδόχοι, για να μπορέσουν και αυτοί να ανταπεξέλθουν. Ωραία. Τιμές ασφαλείας που φαντάζομαι δεν είναι μόνο για το ελαιόλαδο, μπορεί να είναι για όλα τα προϊόντα, γιατί μπορεί να κάνετε την αναφορά στο λάδι, αλλά σαφέστατα αναφέρεστε σε όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία μπορούν να προωθηθούν μέσα από τον ξενοδοχειακό τομέα. Άρα τιμές ασφαλείας σε όλα τα αγροτικά, κτηνοτροφικά προϊόντα. Γιατί δεν το κάνει το Υπουργείο, τόσο δυσβάστατο είναι. Αυτό λέμε, αυτή η τιμή ασφαλείας. Ακούστε να δείτε, το Υπουργείο δεν μπορεί να ασκήσει πολιτική στο ελεύθερο εμπόριο, καταρχήν. Ένας ιδιώτης εξαγωγέας επιτραπεζίου σταθμού, που είναι και επίκαιρο, ξεκινάει τώρα αυτές τις μέρες και έχει κάνει το ποδαρικό, δεν μπορεί το Υπουργείο να πάει να του καθορίσει τιμή ασφαλείας σε ένα ιδιώτη. Ο ιδιώτης έχει το μαχαίρι, αυτός έχει και το καρπούζι. Αν όμως υπάρχει ένα φορολογικό κίνητρο στον ιδιώτη εξαγωγέα, που του λέει ότι όταν εσύ τυποποιείς τα προϊόντα σου και τα παραδίδεις στο εξωτερικό και φέρνεις συνάλλαγμα στη χώρα, τότε θα έχεις μια φοροελάφρυνση και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά για να το πετύχεις αυτό, θα θέλω τιμή ασφαλείας στο σταφύλι, την τιμή στο 0,80. Όταν είναι η τιμή 0,80, η τιμή ασφαλείας, τότε κάνει και αυτό στο κουμάντο του, όπως λέμε και εμείς, και βάζει το σύντο πλήν και μπορεί να βγει, αλλά να του δώσει κίνητρα για αυτήνου. Να του δώσει οικονομικά κίνητρα. Ωραία, αφού είσαστε άνθρωποι της αγοράς και ξέρετε πώς κινούνται τα πράγματα και κάνετε συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες κοστολογείτε και προσωπικά και σαν ένωση, όλοι σας, το σύνολό σας, γιατί στην ευχή δεν ακούει το Υπουργείο, γιατί έχει κλειστά τα αυτιά, γιατί δεν είναι και σημερινό το θέμα για να πω ότι ευθύνεται μόνο ένας οικονόμου, ένας Λιβανός, δεν έχει σημασία το όνομα, είναι διαχρονικό το θέμα. Το θέμα είναι διαχρονικό. Στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Γιατί λοιπόν δεν το ακούνε από τη στιγμή που εσείς αυτά ως άνθρωποι της αγοράς τα ξέρετε, τα προτείνετε και τα κοστολογείτε? Φοβούνται την Ελλάδα, κυρία Δουλγεράκη, οι εταίροι μας. Οι Ισπανοί, οι Ιταλοί φοβούνται την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με ένα εξαιρετικό. Ναι, αλλά έχουμε ένα Υπουργείο το οποίο προασπίζει τα συμφέροντα των Ελλήνων και όχι των άλλων. Γιατί αν βάλει το μυαλό μου σε ελεύθερη μετάφραση, ως προέκταση, αυτό που λέτε, ότι έρχονται από την Ισπανία, την Ιταλία και αλλού να κάνουν κουμάντο στο δικό μου το χωράφι, τότε τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά και ξέρετε που θα το πάω. Δυστυχώς, κυρία Δουλγεράκη, γίνεται επί σειρά ετών. Έχουν επιλέξει η Ελλάδα να μην είναι ο τσίπος της Ευρώπης, αλλά η Ελλάδα να είναι το κρεβάτι, η πισίνα και το τουριστικό φέρετρο. Ο τσίπος της Ευρώπης είναι άλλα κράτη-μέλη. Και αυτό έχει φανεί από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί προηγουμένων ετών, που ήρθε και επιδότησε την αγρανάπαυση στη χώρα μας για να σταματήσουμε να καλλιεργούμε αυτό που πραγματικά ξέραμε πάρα πολύ καλά. Ήταν η σταφίδα μας, παράγαμε χιλιάδες τόνους, ειδικά στο νομό Ηρακλείου, και μιλάω μόνο για την Κρήτη, δεν με ενδιαφέρει τα προϊόντα της άλλης χώρας. Όταν μιλάω για κάπου, με ενδιαφέρει η Κρήτη και μόνο η Κρήτη. Δυστυχώς την παρκάρανε στην άκρη και τη σκητάλη την πήρε η Τουρκία. Ούτε καν ευρωπαϊκό κράτος η Τουρκία. Καταλαβαίνετε με ποιο τρόπο παίζονται αυτά τα μεγάλα συμφέροντα όταν έρχονται και σου λένε άφησε το χωράφι σου χέρι σου, μην το ξανακαλλιεργήσεις, πάρε αυτή τη συνδεδεμένη ενίσχυση και πια μπακάζει μια άλλη δουλειά, φίλε μου, και δεν με ενδιαφέρει αν είσαι κατά κύριο επαγγελματής, αν είσαι έτερο επαγγελματίας, αν δουλεύει στον τουρισμό ή όχι. Μάλιστα. Τότε από τη στιγμή που παρκάρουν, όπως λέτε, έτσι την Ελλάδα, από τη στιγμή που διαχρονικά δεν θέλουν την Ελλάδα περιβόλη της Ευρώπης, το πρώτο ερώτημα είναι για ποιο λόγο να έχει σε ένα Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και από την άλλη, γιατί βγαίνει σαν ηγεσία του Υπουργείου και λες ότι ξέρεις, εμείς καταφέραμε να έχουμε εδώ 19,3 δις για τον μετασχηματισμό του πρωτογενή τομέα. Πού θα πας αυτά τα 19,3 δις? Επικροτώ
που δεν είχαμε τη μείωση του 30% αλλά είχαμε τη μείωση του 10%. Επικροτώ όλους τους υπουργούς γεωργίας που το πετύχαν αυτό. Εδώ είναι τα 19,4 δις. Τι τόπο θα πιάσουν, κυρία Δουλγεράκη, και πού θα πάνε και πώς θα γίνει ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας. Εκεί είναι το μυστικό. Το μυστικό είναι πώς θα τα κατανέμεις και πώς θα δώσεις κίνητρα στους νέους ανθρώπους να παράγουν, πώς θα κρατήσεις νέους ανθρώπους στην Ήπεθρο και να μην βλέπουμε γερασμένα και ερημωμένα χωριά και να βγαίνουμε έξω και να βλέπουμε πραγματικά καλλιεργήσιμη γη. Γιατί τώρα βγαίνουμε και βλέπουμε το 60% της γης να μην καλλιεργείται. Βλέπουμε ένα απέραντο ελαιώνα παντού, είτε στον κάμπο είναι είτε στον βουνό, ελιές βλέπουμε και δεν υπάρχει μέλλον. Αυτό είναι το πρόβλημα και δυστυχώς, κύριε Δουλγεράκη, αν συνεχιστεί αυτό και δεν εκμεταλλευτούμε και την τελευταία προγραμματική περίοδο που έρχεται, την εξέλιξη της σταφίδας θα έχει και η ελιές, δυστυχώς, και είμαι ελαιοκαλλιεργός, καλλιεργώ πολλά στρέμματα ελιές, έχω και αμπέλια. Δυστυχώς, κυρία Δουλγεράκη, όλοι εμείς που επενδύσαμε πραγματικά στον πρωτογενή τομέα είμαστε οι πιο χαμένοι της ιστορίας και πρέπει να στηριχτούμε και εμείς και αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να γυρίσουν στο χωριό τους. Ξέρετε πώς χιλιάδες συνταξιούχοι γυρίζουν και θα το πω στη λέξη τη λαϊκή, ακουμπάνε το εφάπαξ τους και τη σύνταξή τους στην καλλιέργεια είτε ελιά είτε αμπέλια είτε στις παραδοσιακές καλλιέργειες της χώρας που έχουμε. Και τελικά μετά από λίγο καιρό κάνουν απολογισμό και λένε τι κάθομαι και κάνω. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν στο DNA τους την καλλιέργεια, έχουν παιδικά βιώματα. Ναι, αλλά από τώρα κύριε Χιλετζάκη, τι κουβέντα ανοίξαμε και από την άλλη. Ναι, μεν υπάρχει αυτή η στροφή. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει το κίνητρο να επενδύσει, αλλά έρχονται εκείνα τα έγγραφα του ΟΠΕΚΕΠΕ στη συνέχεια και λένε ότι ξέρετε, εδώ γιατί υπάρχει ανεργία και όλα τα υπόλοιπα και ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει, εκμεταλλεύονται και υπάρχουν φούσκες με τις επιδοτήσεις και με τα προγράμματα στην Κρήτη. Δεν τα λέω εγώ, τα έγγραφα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και πέτα λένε, διότι ξέρετε, πάνε μέσα σε μια πενταετία, παίρνουν τα χρήματα που αναλογούν. Στη συνέχεια λένε αποτύχαμε και πάει λέγοντας. Δεν είναι τώρα αυτά έχουμε, κινήτρα. Δεν είναι αυτά κινήτρα. Τώρα έχουμε κυρία Δουλγεράκη το πρόγραμμα των νέων αγροτών. Εφόσον μιλάμε για επιδοτήσεις και μιλάμε και για διαχείριση χρημάτων και τη λέξη φούσκες που είπατε, που πολύ καλά την είπατε. Δεν τα λέω εγώ. Και πέτα λέει. 40.000 ευρώ εγκατάσταση νέων αγροτών. Πρόγραμμα νέου αγρότη τρέχει, οι άνθρωποι άνεργοι ακούνε τη λέξη 40.000, λέει να ξεκινήσω το αύριο με αυτό. Ποιο αύριο, κυρία Δουλγεράκη? Υπάρχει δικλίδα όταν εγώ πάρω τα 40.000 και τα κάνω και πώς και πάρω ένα αυτοκίνητο, ένα τζιπ ή πάω να αγοράσω ένα χωράφι? Υπάρχει δικλίδα? Δεν μου βάζει δικλίδα, δεν μου λέει αγόρασε τρακτέρ, δεν μου λέει αγόρασε χωράφι, δεν μου λέει πήγαινε να εξυγχρονίσει την παλιά επιχείρηση, τον ρακοκάζανο του παππού σου που τον βρήκε κληρονομιά. Λέω παράδειγμα, το ρακοκάζανο που δεν είναι βιομηχανία. Λοιπόν, υπάρχει καμία δικλίδα? Δεν υπάρχει καμία δικλίδα. Σου δίνει 40.000, σου λέει πάρτα παιδί μου να ξεκινήσει. Να ξεκινήσω τι? Να πάω να πάρω ένα ακριβό αυτοκίνητο να κάνω το γαμπρό? Να κάνω τι? Να πάω να πάρω τα 40.000 και να φτιάξω ένα σπίτι, να πάω να παντρευτώ και να δουλεύω στον τουρισμό 5 μήνες το χρόνο να παίρνω 580. Δεν υπάρχει σχεδιασμός διαχείρισης χρημάτων, δεν υπάρχει. Τα χρήματα πρέπει να δίδονται κάτω από άλλα κίνητρα, κυρία Δουλγεράκη. Γι' αυτό. Σαφέστατα. Και τα 40 να μπορούν να γίνουν μετά το βάθος πενταετίας, κύριε Χιλετζάκη. Να σας πω κάτι, κυρία Δουλγεράκη. Για μένα καλά το κάνει η παραγωγή. Αφού δεν υπάρχει έλεγχος, αφού δεν υπάρχει μπαίνω στο πρόγραμμα του νέου αγρότη και δεν μου λέει πάρτα να πάω να κάνεις κάτι, μόνο με αφήνει συνειδησιακά στο κάτι, γιατί και εγώ να μπω στη διαδικασία. Εγώ πάρω. Αυτό που έλεγα ήταν το εξής, ότι θα μπορούσε με αυτή τη διαχείριση και με αυτό το πρόγραμμα να έρθει να δει την καλλιέργειά σου μετά από 5 χρόνια, εάν χρειάζεσαι κάτι παραπάνω, να σε πρημοδοτήσει με κάτι διαφορετικό, να σου δώσει ένα άλλο κίνητρο, να σε βοηθήσει να παραμείνεις και όχι να γίνονται αυτά τα οποία λέτε κι εσείς αυτή την ώρα. Αυτό ακριβώς, είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη, θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Όταν ο νέος άνθρωπος πάει με τον πατέρα του στις ελιές και μαζεύουν όλο το χειμώνα 3 μήνες ελιές και καλλιεργούν και τους επόμενους μήνες, τις ποτίζουν, τις δραντίζουν, τις λιπαίνουν,
κάνουν όλη τη διαδικασία. Και πάλι ο άνθρωπος αυτός και κόβει το λάδι του στο 2,60. Και κάθεται και κάνει, παίρνει μετά το στυλό και το μολύβι και ξεκινά την αφαίρεση. Και στο τέλος της αφαίρεσης είναι μηδέν. Αυτός ο άνθρωπος. Γιατί όταν θα πάρει 40.000 να πάει να αγοράσει λιόφυτο, δεν θα αγοράσει λιόφυτο. Γιατί βάζει συν πρόβλημα στην πλάτη του. Εκεί τώρα πρέπει να έρθει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εγώ είμαι παραγωγός. Παίρνω το χώμα, το νερό και τον ήλιο και φτιάχνω προϊόν. Αν ήμουν εγώ οικονομολόγος, αν ήμουν τεχνοκράτης, μπορεί να μην ήμουν και παραγωγός. Να ήμουν ένα golden boy σε μια εταιρεία και να παίρνω 2-3 χιλιάρια το μήνα, 4-5 πόσο παίρνω. Εγώ είμαι σήμερα πώς έχεις πει. Δεν μπορώ εγώ. Εγώ θέλω σχεδιασμό. Πρέπει να είμαι κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μάλιστα. Και αυτό να μου δώσει το σωστό σχεδιασμό για να πάω παρακάτω. Αν δεν μου δώσει το σωστό σχεδιασμό να πάω παρακάτω, τότε υπάρχει πρόβλημα. Κατανοητά. Αυτά είναι και τα μεγάλα τα μυστικά σε ό,τι τα έχει να κάνει με την παραγωγή. Να καταλαβαίνουν και οι ακροατές. Αλήθειες τώρα λέτε. Και ναι, αλήθειες που πονάνε, αλλά αυτές είναι. Εμάς είναι οι ειδήσεις, ξέρετε ποιες είναι η κυρία Δουλγεράκη, οι ειδήσεις. Άμα στις 15 το Οκτώβριο μπει η πρώτη δόση, στις 23 το Δεκέμβριο μπει η δεύτερη δόση, ανεβάλουν την εξωτική και ανεβάλουν το ένα, ανεβάλουν το άλλο. Πάμε στις κτηνοτρόφους, παρεξηγημένοι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη. Το ξέρετε ότι έχω πάει σε κτηνοτροφική μονάδα. Πατέρας με δύο γιους, πραγματικά ζώα, 1200 ζώα και μου δείχνει τιμολόγιο ζωοτροφών, 103.000 ευρώ. Παίρνουν επιδότηση 90 και βάλουν και από τη τσέπη τους μόνο στις ζωοτροφές 103.000. 13.000 βάλουν από τη τσέπη τους. Πώς θα ανταπεξέλθουνε. Αν δεις όμως την επιδότηση πεις «Α, παίρνει ο μπαμπά 40.000», δεν παίρνει 40, που θα ξαναρίξει την παραγωγή. Αυτό είναι το πρόβλημα, κυρία Δουγκεράκη. Δεν υπάρχει σχεδιασμός. Δεν υπάρχει σχεδιασμός πουθενά. Και είναι κάθε νήσια πάνω του. Και ό,τι κατεβάσει το μυαλό μας κάνουμε. Και το ίδιο το κράτος μας όθησε να είμαστε οι σπράκτορες των επιδοτήσεων και όχι της παραγωγής. Εφόσον έρχεται η νέα προγραμματική περίοδο, ελάτε να σχεδιάσουμε σωστά, ελάτε να ξαναμοιραστεί η πίτα από την αρχή, να μοιραστεί σωστά και να δοθούν κίνητρα. Τα Ελληνόπουλα, κυρία Δουλγεράκη. Οι αποφάσεις ελήφθησαν, το ξέρετε. Τα Ελληνόπουλα, κυρία Δουλγεράκη, δεν έχουν κόμπλεξ. Θέλουν να πάνε στη γη. Θέλουν να δουλέψουν τα παιδιά. Θέλουν να παράξουν. Τα βλέπω, έχουν όρεξη. Απλώς τα όνειρά τους κατεδαφίζονται συνεχώς. Και με τις τιμές των αγροτικών προϊόντων και με τις διάθεσεις. Και με τα υπόλοιπα και με τις πολιτικές που ακολουθούνται. Και το είπατε. Και διότι η διαβούλευση δεν υπήρξε. Τις αποφάσεις ήρθαν να σας ανακοινώσουν. Διαβούλευση την βάφτισαν. Και ο καθένας ό,τι θέλει να καταλάβει το κατάλαβε. Διαβούλευση δεν ήταν, κυρία Δουλγεράκη. Εμείς περιμένουμε να έρθει στον πιο παραγωγικό νομό της Ελλάδος, στον νομό Ηρακλείου, να έρθει ο Υπουργός στο πρώτο δεκαπενθήμερο που μας είπε του ίδιου, γιατί εγώ χτες δεν πήγα στα Χανιά, γιατί είχα μια άλλη δουλειά και δεν ήθελα να πάω και δεν μπορούσα να πάω μάλλον. Ο Υπουργός να έρθει το πρώτο δεκαπενθήμερο ίδιου στο Ηράκλειο, θα του θέσουμε τις προτάσεις και θα μας απαντήσει. Όχι, έχουμε ένα ωραίο κείμενο γραμμένο που μας το συντάξανε 10 τεχνοκράτες της Αθήνας και πάω και κάνω. Έχετε ήδη απαντήσει για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την κοινή αγροτική πολιτική και έχετε κάνει τα σχόλιά σας. Μην τα ξαναπούμε για το ποια θα είναι η απάντηση που θα πάρετε. Άλλο η Λάρισα, άλλο το Ηράκλειο και μιλάμε τα ίδια λόγια στη Λάρισα, έχει τα ίδια λόγια στο Ηράκλειο. Αυτό θέλω να πω.